Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε τη δουλειά μας τόσο καιρό. Στηρίξτε αν θέλετε την προσπάθειά μας, κάνοντας την εγγραφή σας και ενεργοποιώντας τις ειδοποιήσεις για να ενημερώνεστε εγκαίρως για κάθε νέο βίντεό μας. Στην περιγραφή κάθε βίντεο είναι γραμμένα κάποια link ώστε να μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Και πάλι, ένα μεγάλο ευχαριστώ από ολόκληρη την ομάδα του Μαλένα Ραφ. Το μυστήριο της χαμένης πόλης της Ατλαντίδας εχμαλωτίζει ακόμα τη φαντασία εκατομμυρίων ανθρώπων. Υπήρξε όμως πραγματικά ή απλά πρόκειται περί μύθου? Η Ατλαντίδα περιγράφτηκε για πρώτη φορά από τον Πλάτωνα πριν από 2000 χρόνια στον Τίμεο. Τον μύθο διηγείται ο γνωστός Αθηναίος Κρητίας στους συνομιλητές του Σοκράτη Τίμεο και Ερμοκράτη. Η εξιστόρηση γίνεται σε δύο μέρη. Ξεκινά στην εισαγωγή του πλατωνικού Τίμεου και συνεχίζεται σε όλο τον ημιτελή Κρητία. Ο Κρητίας δηλώνει ότι άκουσε αυτή την ιστορία όταν ήταν ακόμα μικρό παιδί από τον παππού του, όπως την διηγήθηκε σε εκείνον ο Σόλων. Ο Σόλων πάλι την άκουσε από Αιγύπτιους ιερείς όταν επισκέφτηκε την Αιγυπτιακή πόλη Σάιν και οι ιερείς της θέλησαν να του μεταφέρουν τα ξεχασμένα στην Ελλάδα κατορθώματα των Αθηναίων προγόνων του πριν από 9.000 χρόνια. Σύμφωνα με την αναφορά του Πλάτωνα που γράφτηκε γύρω στο 360 π.Χ., η Ατλαντίδα ήταν μια μεγάλη θαλάσσια δύναμη που βρισκόταν στον ωκεανό, πέρα από τις Ηράκλειες Στήλες. Ήταν μεγαλύτερη από ό,τι η αρχαία Λιβύη και η Μικρά Ασία. Η Ατλαντίδα περιγράφεται ως ένα νησί με βουνά στα βόρεια και κατά μήκος της Ακτής και μια πεδιάδα στο νότο. Ήταν η περιοχή του Ποσειδώνα, θεού της θάλασσας. Όταν ο Ποσειδώνας ερωτεύτηκε μια θνητή, την Κλητό, δημιούργησε μια κατοικία στην κορυφή ενός λόφου κοντά στη μέση του νησιού και περιέβαλε την κατοικία με δαχτυλίδια νερού και γης για να την προστατεύσει. Στο νησί αυτό αναπτύχθηκε λοιπόν υπό την αιγίδα του Ποσειδώνα ένας σημαντικός πολιτισμός που όφιλε τη δύναμή του στη σωστή κατανομή της εξουσίας στους 10 κληρονομικούς βασιλείς του, απόγονους όλους του Ποσειδώνα, και τον υπερβολικό του πλούτο στο γόνιμο έδαφος και το πλούσιο υπέδαφος του νησιού, αλλά και στο εμπόριο που ανέπτυξε με τη μεγάλη ναυτική του επέκταση. Περίπου το 9.600 π.Χ. το νησί είχε κατακτήσει μεγάλο μέρος της Δυτικής Ευρώπης και της Αφρικής και είχε υποδουλώσει τους εχθρούς του. Αυτή η ημερομηνία υποδηλώνει ότι η πόλη ήταν σχεδόν τόσο παλιά όσο το τέλος της τελευταίας εποχής των Μαγετώνων και προϋπήρχε των πρώτων καταγεγραμμένων πολιτιών κρατών που βρίσκονταν στο σημείο που είναι τώρα το Ιράκ. Για γενιές οι Άτλαντες ζούσαν απλή και ενάρετη ζωή, αλλά σιγά σιγά άρχισαν να αλλάζουν. Η απληστία και η εξουσία άρχισαν να τους καταστρέφουν. Όταν ο Δίας είδε την ανηθικότητά τους, επέβαλε μια κατάλληλη τιμωρία. Σύντομα, σε ένα βίαιο κύμα εξαφανίστηκε. Η θάλασσα κατάπιε τόσο το νησί, όσο και τους ανθρώπους και τη μνήμη του. Και όπως χαρακτηριστικά μας λέει ο Πλάτωνας, «Σε μία μέρα και νύχτα φρίκης, το νησί της Ατλαντίδας βυθίστηκε στη θάλασσα και αφανίστηκε». Για να δούμε όμως τι ακριβώς αναφέρει στον Τίμεο για την Ατλαντίδα. Πολλές μεγάλες και θαυμάσιες πράξεις καταγράφονται στις ιστορίες μας για το κράτος σας, αλλά μία από αυτές ξεπερνά όλες τις υπόλοιπες, το Μεγαλείο και την Ανδρεία. Οι ιστορίες μιλούν για μία τρανή δύναμη που απρόκλητη εκστράτευε έναντι της Ευρώπης και της Ασίας και στην οποία η πόλη σας κατάφερε να θέσει τέλος.
Αυτή η δύναμη ξεπρόβαλε από το πέλαγος του Άτλαντα. Και τότε το πέλαγος αυτό ήταν πλεύσιμο και είχε ένα νησί που βρισκόταν μπροστά από τα στενά που εσείς αποκαλείτε Ηράκλειες Στήλες. Το νησί ήταν μεγαλύτερο από τη Λιβύη και την Ασία μαζί και ήταν ο δρόμος προς άλλα νησιά που αν από αυτά περνούσες μπορούσες να φτάσεις στην απέναντι Ήπειρο που περιέβαλε τον αληθινό ωκεανό. Γιατί η θάλασσα εντός των Ηράκλειων Στυλών είναι μόνο ένα λιμάνι με στενό λαιμό και η άλλη είναι αληθινή θάλασσα της οποίας η περιβάλλουσα γη μπορεί όντως να αποκαλεστεί άπειρη. Τώρα, σε αυτή την ίσο της Ατλαντίδας ήταν μια μεγάλη και απίστευτη αυτοκρατορία. Ενώ πολλοί πιστεύουν ότι η ιστορία είναι ένας μύθος που δημιουργήθηκε από τον Πλάτωνα για να επεξηγήσει τις θεωρίες του για την πολιτική, άλλοι επιμένουν ότι βασίζεται σε μια πραγματική ιστορική καταστροφή. Μερικοί πιστεύουν ότι ο μύθος της Ατλαντίδας είναι εμπνευσμένος από τις πλημμύρες του εύξουμου πόντου γύρω στο 5000 π.Χ., ένα γεγονός που μπορεί επίσης να έχει δημιουργήσει τις ιστορίες των πλημμυρών που εμφανίζονται στην Παλαιά Διαθήκη. Μία από τις πιο πιθανές θεωρίες είναι ότι ο Πλάτων περιγράφει το μινωικό πολιτισμό στην Κρήτη και το γειτονικό νησί της Σαντορίνης που καταστράφηκε από μία τεράστια ηφαιστιακή έκρηξη γύρω στο 1600 π.Χ. Κάποιοι υποστηρίζουν πως ο Πλάτωνας βασίστηκε σε προηγούμενα γεγονότα όπως την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης ή τον Τροϊκό Πόλεμο, ενώ άλλοι επιμένουν ότι έλαβε έμπνευση από πιο σύγχρονα γεγονότα όπως την καταστροφή της Σελίκης το 373 π.Χ. και την αποτυχημένη εκστρατεία στη Σικελία το 415 με 413 π.Χ. Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ της Σαντορίνης και της περιγραφής του Πλάτωνα για την Ατλαντίδα. Ωστόσο υπάρχουν και πολλές διαφορές. Η Ατλαντίδα έχει περιγραφεί ως κυκλικό νησί, πιθανώς μεγαλύτερο από τη Λιβύη και την Ασία. Είχε επίσης μοτίβο ομόκεντρου κύκλου με κανάλι που οδηγούσε από την ενδοχώρα προς τη θάλασσα. Το νησί της Σαντορίνης είναι ένα ημισελληνοειδές νησί. Ήταν ο τόπος πολλών ηφαιστιακών δραστηριοτήτων εδώ και χιλιάδες χρόνια. Επομένως, το σχήμα του έχει αλλάξει δραματικά από τον εκτιμόμενο χρόνο της υποτιθέμενης καταστροφής της Ατλαντίδας. Καταστράφηκε από μία μεγάλη έκρηξη κατά την εποχή του Χαλκού. Πιστεύετε ότι το σχήμα της Σαντορίνης θα ήταν πολύ παρόμοιο με αυτό της Ατλαντίδας πριν από αυτή την τεράστια μινωική έκρηξη? Η περιγραφή της καταστροφής της Ατλαντίδας ακούγεται πάρα πολύ σαν μια φυσική καταστροφή και φυσικά οι αρχαίοι που ίσως το είδαν θα πίστευαν ότι ήταν η οργή των θεών όπως το μύθο της Ατλαντίδας. Ως εκ τούτου, ορισμένοι πιστεύουν ότι η έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης και η καταστροφή της Ατλαντίδας είναι το ίδιο γεγονός. Είναι η Σαντορίνη και η Ατλαντίδα ένα και το αυτό? Ο Πλάτων περιέγραψε τους ανθρώπους της Ατλαντίδας ως ένα προηγμένο πολιτισμό. Το νησί πιθανότατα είχε πολλά κτίρια και σπίτια. Προφανώς οποιαδήποτε τοποθεσία που θα μπορούσε ενδεχομένως να θεωρηθεί ως η πιθανή τοποθεσία της Ατλαντίδας θα έπρεπε να ήταν ο τόπος μιας πολιτισμένης κοινότητας. Υπάρχουν ενδείξεις μινωικού πολιτισμού που υπήρχε στο νησί της Σαντορίνης πριν από την έκρηξη του ηφαιστείου. Ανεξάρτητα από όλες αυτές τις ομοιότητες μεταξύ του νησιού της Σαντορίνης και του χαμένου νησιού της Ατλαντίδας, πολλοί άνθρωποι είναι δύσπιστοι. Αν και φαίνεται πιθανόν ότι πρόκειται περί του ιδίου νησιού, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ τους. Για παράδειγμα, οι ημερομηνίες της έκρηξης στη Σαντορίνη και η ημερομηνία που δόθηκε από τον Πλάτωνα για την καταστροφή της Ατλαντίδας δεν ταιριάζουν.
Τώρα αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί σαν μια εσφαλμένη μετάφραση ή κάποιο λάθος εκ μέρους του Πλάτωνα. Αυτό συνδυάζεται με το γεγονός ότι η ημερομηνία που δίνει ο Πλάτωνας είναι πολύ απίθανη. Ως εκ τούτου, πολλοί άνθρωποι απορρίπτουν την ημερομηνία τους λανθασμένη. Πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι η αφήγηση του Πλάτωνα για την ιστορία είναι στην πραγματικότητα μία μεταφορά λεγόμενων και επομένως μπορεί να μην είναι απόλυτα ακριβής. Κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι η τοποθεσία της Σαντορίνης. Ο Πλάτων τοποθετεί την Ατλαντίδα πέρα από τις Ηράκλειες στήλες, που πιστεύετε ότι ήταν τα στενά του Γιβραλτάρ. Εάν συμβαίνει αυτό, τότε η Σαντορίνη δεν έχει καμία σχέση με την τοποθεσία της Ατλαντίδας. Υπάρχουν μερικές θεωρίες που λένε ότι ο Πλάτων μπορεί να είχε κάποιο σκοπό όταν είπε αυτή την ιστορία, οπότε μπορεί να ήθελε να τοποθετήσει την Ατλαντίδα όσο το δυνατόν πιο μακριά από την Ελλάδα. Φυσικά πρόκειται περί μιας εικασίας που δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι το τεράστιο μέγεθος Ατλαντίδας που περιγράφεται από τον Πλάτωνα. Η Σαντορίνη σίγουρα δεν συνδυάζεται το μέγεθος της Λιβύης και της Ασίας. Οτιδήποτε με τέτοιο μέγεθος πιθανότατα θα βρισκόταν στον Ατλαντικό ωκεανό, ο οποίος θα ήταν επίσης πέρα από τις Ηράκλειες στήλες. Ωστόσο και πάλι, θα μπορούσε όλο αυτό να αποδοθεί ως μία λάθος ερμηνεία. Ένα τελευταίο πράγμα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι η διαφορά μεταξύ του μινωικού πολιτισμού και του πολιτισμού που υποτίθεται ότι υπήρχε στην Ατλαντίδα. Οι Άτλαντες καταστράφηκαν μαζί με τον τόπο τους. Όμως ο μινωικός πολιτισμός στην Κρήτη καταστράφηκε πολύ αργότερα από την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Ναι, μεν η έκρηξη του ηφαιστείου και το επακόλουθο τσουνάμι αποτέλεσε ένα πλήγμα που κατέστησε πιο ευάλωτο τον πολιτισμό των Μινωητών. Όμως ο τελευταίος κατέρευσε από άλλες ενδογενείς αιτίες, τουλάχιστον 1,5 αιώνα αργότερα. Υπάρχει φυσικά η πιθανότητα ότι ο Πλάτων ή οι Αιγύπτιοι απλώς επινόησαν την ιστορία της Ατλαντίδας για να κάνουν ένα μάθημα ηθικής. Σε αυτή την περίπτωση η Ατλαντίδα δεν θα βρεθεί ποτέ, είτε στη Σαντορίνη είτε οπουδήποτε αλλού. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι η ύπαρξή της δεν μπορεί να διαψευστεί θα κάνει τους ανθρώπους να συνεχίζουν να επιδίδονται στην αέναη η αναζήτησή της.